κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην ώρα αιχμής. Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο περίπου και κοντά μας έχουμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Αντώνη Μιλωνάκη. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Χριστός Ανέστη, σε βλέπαμε πριν Χριστός. Στο βήμα της Βουλής. Ήσουν εισηγητής στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατεβάζει για το θέμα του περιβάλλοντος. Γίνεται ένας χαμός, Αντώνη, από ό,τι καταλαβαίνω στη Βουλή. Άκου, σήμερα είμαστε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, που εξετάζει το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, η βελτίωση του μεταναστευτικού, του νομοσχεδίου του 46-36 του 2019, του δικού της δηλαδή νομοσχεδίου. Χθες τελείωσε, περατώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια για το περιβάλλον. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος άκουσε το νομοσχέδιο, το οποίο είδε όλα τα κόμματα ήταν απέναντι, δεν ψήφισε κανένα κόμμα υπέρ, μόνο τα 158 ναι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο θα συμβεί, σου λέω και πάλι από τώρα, σου δίνω την είδηση, και στο νομοσχέδιο αυτό για τις δίθεν βελτιώσεις ενός νομοσχεδίου που από την πρώτη στιγμή που το έφερε ο κ. Χρυσοχοίδης, τότε ήταν στην Βουλή, είχαμε πει η σαν ελληνική λύση να το πάρει πίσω, διότι όχι μόνο δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα στην λαθροεισβολή, σε αυτό το φαινόμενο ενός υβριδικού πολέμου, το οποίο, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το 2015 και συνεχίζεται με αυξημένη ένταση μέχρι πριν λίγους μήνες, και βέβαια θα ξεκινήσει πάλι το ίδιο μετά από λίγες μέρες, αλλά φέρνει χειρότερα προβλήματα. Χειρότερα προβλήματα. Αυτό το οποίο κάνει με αυτό που φέρνει σήμερα είναι ότι νομοποιεί τη μονιμότητα των λαθροεισβολέων στην πατρίδα μας. Επικίζει δηλαδή, είναι ο απόλυτος επικισμός της χώρας. Και βέβαια δύο άρθρα, τα οποία είναι απίστευτα οδυνηρά για τον ελληνικό λαό, τους καλέσαμε όλα τα κόμματα. Από την πρώτη στιγμή εμείς σαν ελληνική λύση είχαμε πει ότι το άρθρο 55 και το άρθρο 56, το οποίο αναφέρεται το μεν ένα σε απόλυτα κονδύλια, άκουσον του Υπουργείου Μετανάστευσης, και το δεύτερο σε απευθείας αναθέσεις μέχρι τις 31 Δεκάδου του 2021 σε όποιες εταιρείες θέλουν για να φτιαχτούν τα kit, τα οποία μέχρι στιγμής σου λέω ότι είναι 32, σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κ. Μηταράκη, 32 κομμοπόλεις έχουν φτιαχτεί σε όλη τη χώρα. 32. Είδα και χθες το βράδυ, εκεί πέρα στην Μπέλα έγιναν, στην Έδεσα έγινε χαμός, οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν. Γενικά υπάρχουν παντού αντιδράσεις. Περιλαμβάνει και τη Δυτική Μακεδονία, Αντώνη, αυτό το σχέδιο? Κοιτάξτε, αυτό, Μιχάλη μου, το σχέδιο είναι εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της γερμανοκρατούμενης Ευρώπης. Και βέβαια, όσοι η Νέα Δημοκρατία, μη θέλοντας να τα βάλει με τη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, με τη Γερμανία δηλαδή, θέλοντας να ικανοποιήσει και λίγο το αριστερό ακροατήριο, γιατί κακά τα ψέματα παίρνει και από την αριστερά και το αριστερό, έτσι παίρνει και από την κεντροδεξιά. Μαζεύει δηλαδή ψηφαλάκια από παντού, Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι χωποδίστριας. Λοιπόν, δεν θα του βγει σε καλό. Είναι απέναντι από τον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να επικιστεί η χώρα με τόσα εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Σου λέω, κανένας δεν ξέρει, πρόσεξε, κανένας δεν ξέρει, όπως το λέω, πόσες εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια βρίσκονται στην πατρίδα μας. Πρώτον. Δεύτερον, άκουσον, Μιχάλη, γιατί νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιτήσεις ασύλου 15.000. Επί Νέας Δημοκρατίας μέχρι πριν 3-4 μήνες πήγαμε στις 73.000. Σήμερα είναι 123.000 αιτήσεις ασύλου. Και λένε, μέσα στις 25 μέρες δεν θα έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του καθενός που μπαίνει. Μα τι είναι αυτά που λένε? Πρόσφατα είπε ο κ. Μηταράκης χθες ότι πήραμε από τα νησιά τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέρο και την Γκο. Πήραμε 10.500 και τους φέραμε στην ενδοχώρα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσοι μπήκανε μέσα? 9. Ήτανε 38.000 και 9.47 και πήραν 10.5. Δηλαδή το μόνο που έκανε ήταν να λαφρώσουν τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από 500 λαθροεισβολείς και να τους φέρουν στο εσωτερικό. Συν τους άλλους που έρχονται συνεχώς. Συνέχεια έρχονται. Δεν πρόκειται να σταματήσει το φαινόμενο. Και έρχονται, ξέρεις, υπάρχει, εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι από το μην έρχονται από την Τουρκία και από τον Ερντογάν κάποιοι άνθρωποι που έχουν και τον κορονοϊό και τους στέλνουν προς τα εδώ για να τους μεταδώσει και σε εμάς. Άκουσε,
δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι η χολέρα, είναι οι πατήθηρες, είναι πάρα πολλές ασθένειες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσει η υγειονομική υπηρεσία. Αυτό που λέω εγώ, είναι δυνατόν σε τέτοιες στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται χρήματα να δαπανώνται δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια, όλα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όλα. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, την έδειξα σήμερα. Δεν μπορεί να πει ψέματα κανένας πλέον. Είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, ο οποίος πληρώνει εκτός από τη σύντηση, τη διαμονή, την κατασκευή, τον γκίτ, πληρώνει τα χρήματα που τους δίνουμε και πληρώνει και τη σύντηση και την υγειονομική τους περίθαλψη και την νοσοκομιακή. Γιατί μέχρι να φύγουν από εδώ, που δεν θα φύγουν ποτέ, υποχρεούμαστε, σύμφωνα με αυτά το νόμο που φέρνουν, να τους παρέχουμε και για το φαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πολλά εκατομμύρια, παιδιά. Είδα μια ανάρτησή σου, Αντώνη, χθες για τον κύριο Τσιόδρα και γενικά για τους μνημοξυλόγους για αυτά, και είδα και τον πρόεδρο, τον Βελόπουλο, που είπε κάποια πράγματα στη Βουλή αρκετά τσουχτερά. Θέλω λίγο να μας πεις, λίγο να μας δώσεις λίγο εμείς, τα φώτα σου. Μιχάλη μου, είμαστε και θα είμαστε κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Τελεία και παύλα. Ούτε ψηφίσαμε το άρθρο αυτό επί της αρχής άλλο, γιατί υπάρχει το νομοσχέδιο το οποίο πολλές φορές φέρνει μέσα και ορισμένα θέματα για τον Έλληνα πολίτη. Καλά, αλλά ιδίως επί του εμβολιασμού δεν ψηφίζουμε και δεν ψηφίζαμε ποτέ. Καταρχάς, εγώ είμαι αντίθετος 100% και το ξέρω ο Σοκόντσο. Ο Βελόπουλος το λέει χρόνια τώρα ότι είναι αντίθετος του υποχρεωτικού εμβολιασμού συνολικά του ελληνικού λαού. Δεν μιλάμε για ορισμένες ομάδες όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι οι λαζομετανάστες, για ένα kit που πρέπει να του εμβολιάσει. Όπως εμείς εμβολιαζόμεθα στην προσχολική μας ηλικία. Το ξέρεις καλά, υπάρχουν ορισμένα εμβόλια υποχρεωτικά στην προσχολική ηλικία. Όταν είμαστε με παιδιά μικρά, για υπατήτητα, για ελαρά και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται με την τρομοκρατία που έχει περάσει, διότι εδώ μιλάμε για νέα τάξη πραγμάτων, Μιχάλη. Μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνδεδεμένο απόλυτα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ίδια ΔΣ, εναλλαγές κάνουν. Άρα λοιπόν, για σκέψου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί η τρομοκρατία για την υγεία είναι υπεράνω όλων, κυριαρχεί. Μία εντολή δίνει ο ΠΟΗ και όλα τα κράτη εκτελούν. Πρόσεξε τι θα γίνει. Και στο λέω αυτό με ειλικρίνεια, γιατί κάθισα και μελέτησα τι έγινε το 2009 επί Υπουργείας Αβραμόπουλου. Ξέρεις ποιος ήταν σύμβουλος Αβραμόπουλου πάλι? Ο κ. Τσιόδρας. Ναι. Τότε δεν μπαρθήκαν οι πολλές δόσεις εμβολίων, τα εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, τα 18 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, και πεταχτήκανε πολλά. Γιατί αυτοί οι ιοί ξαφνικά έρχονται, ξαφνικά φεύγουν. Πότε θα φύγει αυτός ο ιός? Ξαφνικά, όταν, Μιχάλη, υποχρεωθούν οι χώρες και αγοράσουν το εμβόλιο. Όταν αδειωθούν τα δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια που πρέπει να πάρουν μία-δύο φαρμακευτικές εταιρείες και ο Bill Gates, τότε θα σταματήσουν όλα. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί ο κ. Τσιόδρας την μία μέρα να μας λέει ότι πρέπει να φοράμε μάσκες και την άλλη μέρα δεν πρέπει να φοράμε μάσκες. Δεν μπορεί να μας λέει ότι πέθαναν άνθρωποι από άλλο παθολογικό αίτιο και τους εγγράψαμε ως θύματα του κορονοϊού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, το καταγγείλαμε. Τα ΜΜΕ το έχουν αποσιωπήσει. Διότι είναι μπουκωμένα. Κάρβονο. Πολύ κάρβονο, παιδιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς θα το φωνάζουμε, θα το λέμε. Και όπου πάει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπήκαμε εδώ πέρα μέσα για να χαϊδέψουμε τα αυτιά κανενός. Ούτε με ενδιαφέρει αν θα ξαναμπω στη Βουλή. Ούτε αυτό, ποσός με ενδιαφέρει. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως, εφόσον με εξέλεξε ο ελληνικός λαός, τα χρόνια και όλους μας εδώ, 10 νοματέους, όλοι έχουμε δουλειές να κάνουμε. Έχουμε κανένα πρόβλημα. Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, μέχρι το τελευταίο είναι μια χαρά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν μας λείπει η δουλειά. Και δεν μας λείπει να καθόμαστε εδώ πέρα όλη μέρα για να κάνουμε τους κλόουν. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε και ας έρχονται τα ΜΜΕ να μας κατηγορούν και να βρίζουν τον πρόεδρο και να κάνουν και να λένε ότι κάνουμε, είμαστε κι εμείς μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και παραμύθια της Καλλιμάς. Αυτά είναι για το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρολάκια και τους δίθεν πατριώτες, οι οποίοι τα παίρνουν χοντρά από κάπου για να κατηγορούν την ελληνική λύση, τον πρόεδρο, εμένα κτλ. Απλά πράγματα είναι. Σε οικονομικό επίπεδο, Αντώνη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είδαμε και την έκθεση της Οικονομικής σήμερα, ισχύει. Χάλια. Δεν θέλω να περάσω τρομοκρατία. Ούτε είμαι υπέρ της τρομοκρατίας. Σου λέω μόνο ότι αυτό που μεταφέρανε στο 4,7 ύφεση στην Ευρώπη η κυβέρνηση, ο κ. Σταϊκούρας, και 120.000 νέοι άνεργοι, θα είναι πάνω από 400.000 νέοι άνεργοι και ύφεσαν πάνω από 9% 10. Θα είναι διψήφιος αριθμός ύφεση. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν πατάει τίποτα. Κλείνουν μαγαζιά, κλείνουν επιχειρήσεις. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρω πώς θα... Οι αγρότες. Δεν έχουν στηριχθεί καθόλου οι αγρότες. Η αγροτική οικονομία.
πρωτογενής παραγωγή. Καθόλου. Δεν έχουμε σε λίγο, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και δεν το λέω χάρη λόγου. Το λέω γιατί το πιστεύω. Πράγματι, πράγματι. Αυτά όμως θα τα δούμε μετά από 1-2 μήνες από τώρα. Θα δείτε τι έχει, γιατί θα γίνει και καινούριο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 20, διότι έχει πάει περίπατο παλιός. Θα πρέπει να μπει και ο προϋπολογισμός του 21 το Νοέμβριο. Τώρα, αν θέλει να πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης για να ξεφύγει, εμείς θα του πούμε ότι δεν επιτρέπεται να κάνει εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν την τετραετία κανονικά. Θα πρέπει να καθίσει ο ελληνικός λαός, έδωσε την απόλυτη πλειοψηφία, 158 βουλευτές. Έχει 3 χρόνια και κάτι ακόμα μπροστά του να εκτελέσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ψέματα για τις πρέσπες. Η συμφωνία των πρεσπών δεν έκανε τίποτα. Κοιμούνται. Μα αυτό που μου κάνει εντύπωση, Μιχαλή, κοιμάται και ο ελληνικός λαός. Τι στο διάλογο καθένα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει. Κοιμάται, δεν τα βλέπει μπροστά του. Κάθε ο μετανάστες παντού. Και πάει και ψηφίζει τους ίδιους αυτοί που τον καταστρέψανε. Αυτοί που καταστρέψαν το σύστημα υγείας θέλουν τώρα να το ξαναφτιάξουν. Αυτούς ξαναψηφίζει. Τι να πω τώρα. Είναι αυτό που λένε σοφός λαός, Αντώνη μου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μόνο που ο λαός του ελληνικός δεν είναι σοφός από ό,τι φαίνεται. Εγώ δεν έχω μάθει η Μιχάλη να χαϊδεύω σε κανένα τα αυτιά. Δεν είναι σοφός. Πρέπει να ξυπνήσει, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχουμε. Πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, Αντώνη. Ξέρω ότι είσαι στη Βουλή και πιέζεις από το τώρα χρόνο. Τώρα θα πω πάλι μέσα γιατί μιλάει ο Υπουργός. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά, αλλά θα τα πούμε εμείς μέσω Skype μια μέρα που δεν θα έχεις τόσο πολύ βάρος. Θα είμαι στη διάθεσή σου. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, να πω ότι σε λίγη ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης θα συγκεντρωθούν άτομοι που έχουν από το χώρο της εστίας μαγαζιά. Θα είναι εκεί και ο συνδυασμός ανατροπή δημιουργία με τον επικεφαλής του Θόδωρο τον Καρυπίδη. Και διαβάζω, όπως χθες μας τις ανέφερε και ο Ηλίας ο Κάδωνας, τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ανατροπή δημιουργία και είναι. Πρέπει να κατευθυνθούν ξανά για να τις ακούσετε, να καταλάβετε ότι η εστίαση θέλει πραγματική στήριξη. Γιατί αυτά τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση και που δουλεύουν και που είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων απειλούνται. Απειλούνται από κλείσιμο. Απειλούνται, καταθέσουν τις ταμιακές τους. Δεν αντέχουν άλλο οικονομικά. Και οι τρεις πολύ σημαντικές, τέσσερις μάλλον πολύ σημαντικές προτάσεις που θέτει ο συνδυασμός είναι η θέσπιση ειδικού καθεστώτος απασχόλησης με προγράμματα από τον ΟΑΕΔ, αντίστοιχο με το πρόγραμμα των νέων επιστημόνων που είχε κάνει η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, να κηρυχθεί ο κλάδος σε περιφερειακό επίπεδο σε ειδικό καθεστώς, λόγω και της βίαιης απολυντοποίησης που έρχεται, ώστε να υπάρξουν και ανάλογες οικονομικές ελαφρύνεις στον προϋπολογισμό, να καταμεριστεί ένα ποσοστό του ενοικίου των καταστημάτων στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως το ειδικό περιβαλλοντολογικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος, απαλλαγή όλων των δημοτικών τελών και των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, πολύ σωστό, και η ιδιακή τιμολογιακή πολιτική και τους λογαριασμούς ΔΕΗ, τηλεθέρμανσης και νερού. Και γρήγορα, κυρίες και κύριοι, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είναι 5 παρά μέσα, έχουμε ξεφύγει, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο. Ένα λεπτό λίγο να. Εδώ να δούμε και την ατζέντα μας, τον κύριο Αντωναρίδη, τον κύριο Στέλιο Αντωναρίδη, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι πρόεδρος Συλλόγου Παιδιών με Αναπηρία ΑΜΕΑ ΕΟΡΔΕΑΣ. Κύριε Αντωναρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γραφειώτη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Διάβασα κάτι, κύριε Αντωναρίδη, χθες που με στεναχώρησε πάρα πολύ και θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε, να εξηγήσετε στον κόσμο τι συμβαίνει, γιατί πρέπει να βοηθηθείτε και να βοηθηθεί η προσπάθεια που κάνετε. Ναι, πράγματι σε μια συνέντευξη που έδωσα στην κυρία Κεσκυλίδου αναφέρθηκα στο πρόβλημα, το οικονομικό κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού με Αναπηρία στην Τολεμαϊδά. Είναι όπως και για όλο τον κόσμο, έτσι και πολύ περισσότερο για μας, για τα παιδιά με αναπηρία, για τα παιδιά ειδικότερα με βαριές αναπηρίες που έρχονται στο Κέντρο Φροντίδας, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί πρώτον δεν κατορθώσαμε να έχουμε τα έσοδα τα οποία προσδοκούσαμε από το Πασχαλινό Μπαζάρ για τους γνωστούς λόγους. Προφανώς δεν θα έχουμε και τις εκδηλώσεις που προσδοκούσαμε κάποια χρήματα είτε από κάποια τοπικά συγκροτήματα που είχαν διάθεση να μας στηρίξουν είτε από κάποια ονόματα τα οποία είχαμε προσεγγίσει για μια συναυλία στο γήπεδο του Πτολεμαΐδας. Έτσι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας. Δυστυχώς τα έσοδα μας δεν υπάρχει εισρωή, οπότε έχουμε μόνο έξοδα. Κάποια στιγμή το κέντρο φροντίδας ανοίξει, αλλά δεν ξέρω αν θα ανοίξει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αν δεν βρούμε στήριξη, αν δεν βρούμε βοήθεια, είτε από τον Δήμο, είτε από την Περιφέρεια, είτε από το κράτος, είτε από τους μεγάλους, από τις μεγάλους χορηγούς που δίνουν χρήματα, όπως τα μεγάλα ιδρύματα, συγγνώμη για την έκφραση, τα μεγάλα ιδρύματα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης και ούτω καθεξής, αν κάποιοι από αυτούς δεν αποφασίσουν να στηρίξουν
στα παιδιά με αναπηρία στην, στην περιφέρειά μας, αλλά και ειδικότερα στην Πτολεμαϊδα. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά θα ξαναγυρίσουν στα σπίτια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι πολύ σοβαρό, κύριε Αντωναρίδη, αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά αυτά τα παιδιά θέλουν, έχουν ανάγκη στήριξης. Και εδώ πρέπει να δείξουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο ως Έλληνες και βέβαια και οι φορείς. Οι φορείς δεν πρέπει να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, οι τοπικοί φορείς, η Δήμη, η Περιφέρεια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν τα δίνουν για όπως τα έδιναν κάποτε, τα σκορπούσαν τα χρήματα κτλ. Είναι για καλό σκοπό και για ιερό σκοπό, θεωρώ. Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια, εδώ δεν χρειάζεται να μηδενίσουμε τα πάντα. Γιατί σε κάποιες επαφές που είχαμε με τον κύριο Πλακετά, τον δήμαρχό μας, ο δήμαρχος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ψάχνει, από ό,τι συζητήσαμε, κάποιους τρόπους για να στηρίξει το κέντρο μας. Το ίδιο συνέβη και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λυσαρίδη, τον Νίκο, ο οποίος μάλιστα χθες ήρθε στο γραφείο που ήμασταν εκεί σε ένα διοικητικό και μας είπε ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά προκειμένου να μην κλείσει το κέντρο μας. Αυτό το οποίο, επειδή είπατε για την κοινωνία και για τους ανθρώπους της περιοχής, θέλω να πω το εξής. Είμαι σίγουρος ότι το κέντρο μας θα στηριχθεί κυρίως, ξέχωρα από τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, θα στηριχθεί κυρίως και από τους κατοίκους της περιοχής. Γιατί ξέρετε, κύριε Αγραφείο, τι πιστεύουμε εμείς? Ότι μια πόλη, μια περιοχή, δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια, δεν είναι μόνο τα μουσεία της ή οτιδήποτε, αλλά είναι κυρίως οι αρετές που έχει κάθε πόλη. Αυτό χαρακτηρίζει την κάθε περιοχή. Και σε όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το κέντρο φροντίδας, η περιοχή μας, η πόλη μας, έχει δείξει ότι έχει τέτοιου είδους αρετές. Και στηρίζει το κέντρο μας, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, αλλά και όλος ο κόσμος, αυτή η προσπάθεια των 12 και ετών στηρίχθηκε αποκλειστικά από τους εθελοντές και από τον κόσμο. Δεν είχαμε κανένα έσοδο από κανέναν επίσημο φορέα. Μόνη μας πηγή εσόδων ήταν οι προσπάθειες που έκανε ο Σύλλογος μαζί με τον κόσμο, και έτσι κατορθώσαμε και έχουμε ένα κέντρο το οποίο προσφέρει, για όσους το γνωρίζουν, τεράστιες υπηρεσίες. Και μιλάμε για βαριές αναπηρίες. 25 παιδιά τα οποία δεν έχουν που να πάνε το απόγευμα, δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι μια μητέρα η οποία έχει ένα παιδί στο κέντρο φροντίδας μας είπε κάποια στιγμή ότι, ξέρετε, η κόρη μου είναι 30 ετών και γύρισε σήμερα στο σπίτι και μου έδειξε πώς να κάνουμε τόστ. Δηλαδή γίνονται κάποια πολύ σπουδαία πράγματα στο κέντρο φροντίδας, και επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι είναι πολύ κρίμα να κλείσει μια τέτοια δομή που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Έτσι είναι, έτσι είναι, κύριε Αντωναρίδη, και καλό εγώ και από εδώ, από το βήμα της τηλεόρασης του Flash, όλους τους συμπολίτες μας εκεί στην Ιορδαία, που ξέρω πως είναι και έχουν αλληλεγγύη μέσα τους και είναι καλοί άνθρωποι, να βοηθήσουν την προσπάθειά σας, αλλά και τους φορείς να κάνουν ό,τι μπορούν για να αυτά τα παιδιά να έχουν χαμόγελο, αυτό πάνω απ' όλα, να είναι χαμογελαστά, να βλέπουν να αντικρίζουν τη ζωή με ελπίδα και φυσικά να είμαστε περήφανοι σαν κοινωνία που είμαστε μια κοινωνία αλληλεγγύης, μια κοινωνία στήριξης αυτών των ατόμων, και φυσικά ότι θα έχουν ένα ευζήν που έχουμε και εμείς όσο μπορούμε, να έχουν και αυτά τα παιδιά το ευζήν. Και σε αυτό να σας συγχαρώ κιόλας και δημοσίως για τις προσπάθειες που κάνετε, και ξέρω και το έχω ερευνήσει. Και φυσικά να σας δίνει ο Θεός κουράγιο και δύναμη να συνεχίσετε. Αυτό είναι το πάνω. Και εμείς όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε, κύριε Αντωναρίδη. Ελπίζω μας ακούν οι φορείς, σίγουρα μας ακούν. Μας ακούν και απλοί πολίτες, οι οποίοι είναι η βάση, είναι το στήριγμα οι απλοί πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις, και μπορούν να βοηθήσουν έμπρακτα, έστω και μια μικρή βοήθεια που μπορούν να δώσουν 2 και 3 ώρες την ημέρα προς το σπίτι αυτό της φροντίδας των παιδιών. Πολύ σωστά τα λέτε, και να δώσω συγχαρητήρια και σας προσωπικά αλλά και στο ΦΛΑΣ, που είναι η φωνή μας όλα αυτά τα χρόνια, που μας προβάλλει, που δείχνει τις αγωνίες που έχουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά ειδικότερα θέλω να σταθώ στο ΦΛΑΣ, γιατί διαθέτει και πολύ χρόνο, αλλά έχει και την εκπομπή με τα 2 παιδιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που λείπει από κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Το έλα στη θέση με την ειδική εκπομπή. Έτσι, έτσι, με τα 2 παιδιά, με τον Μιχάλη και τον Μάριο. Αλλά και κύριε, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, αν θέλετε, ένα δευτερόλεπτο. Αυτό που είπατε για τους ανθρώπους. Ξέρετε, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα ως κέντρο φροντίδας αν οι κάτοικοι της περιοχής, οι κάτοικοι της Πτολεμαϊδας μας δίναν όλοι τους 1 ευρώ ο καθένας το χρόνο. Επαναλαμβάνω, 1 ευρώ τον χρόνο. Δεν θα είχαμε ζητήματα. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς για τα παιδιά με αναπηρία. Μπράβο σας, κύριε Αντωνιορίδη, και να εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και για μας, όπου αναφέρεται, καθήκον μας και υποχρέωσή μας να
αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα και πιστεύω και με τη βοήθεια του Θεού θα όλα θα τα καταφέρετε και θα είμαστε περήφανοι όλοι στην κοινωνία που υπάρχει αυτό το σπίτι φροντίδας των ΑΜΕΑ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επικοινωνήσουμε, πιστεύω, πολύ σύντομα και ευχάριστα. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πραγματικά καλή να είστε καλά. Να σας έχει ο Θεός καλά, κυρίες και εσείς, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε κάπου εδώ, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα. Ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, τον Κώστα Μαυρίδη και την Κατερίνα τη Μαρκοπούλου στις 6.30 και στις 9. Εμείς σε επανάληψη 1.30 με 2 το βράδυ και 8 το πρωί. Μπορείτε να μας δείτε αύριο και πάλι την ίδια ώρα, λίγο πριν τις 4, εδώ στην τηλεόραση του Flash, ώρα αιχμής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.